Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πώ έγινε ξαφνικά, Όχι, τα λεωφορεία ήταν χρόνια. Είχε πολλά προβλήματα υγεία, άνοια προχωρημένη και έφυγε από ανακοπή. Τι σα είχαν πει οι γιατροί, Ότι έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο. Είχε ένα ανέβρισμα πολύ μεγάλο το οποίο έπρεπε να χειρουργηθεί, να χειρουργηθεί χθε, που λέμε. Αλλά το ρίσκο ήταν μεγάλο, πολύ πάνω από 50 να μην βγει. Οπότε ήταν ένα διέξοδο και παρετήθηκε στο τέλο. Το έκανε μόνη τη. Την είχατε στη Θεσσαλονίκη εδώ? Θεσσαλονίκη. Ποιοι σα στάθηκαν και σα συμπαραστάθηκαν, ε, Πολλοί, τα τάπα. Πέρα από του δικού μου ανθρώπου και την Άννα. Ε, Πολλοί φίλοι. Ε, η κυρία Ελένη, που ήταν η κυρία που την πρόσεχε. Η Βούλα Πατουλίδου, με βοήθησε πάρα πολύ. Που τα είπα και όλα και του ευχαριστώ και για άλλη μια φορά δημόσια. Αλλά με τι περιπτώσει, παιδιά, τώρα γι' αυτό με βλέπετε ότι ξαναλειτουργώ, α πούμε. Γιατί όταν είναι, δεν ξέρω πόσο πεζό θα ακουστεί, όταν είναι, μια κατάσταση τόσο προχωρημένη που δεν, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν μπορείς να προσφέρεις στον άλλον καμία ποιότητα ζωής, υπάρχει και μια λύτρωση, αν μπορώ να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, σε εισαγωγικά και για τον ίδιο άνθρωπο που ταλαιπωρείται και για το οικείο περιβάλλον του γύρω γύρω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ μετά από όλη αυτή την ιστορία, δεν μπορώ να σκεφτώ μάλλον, να διανοηθώ πώς αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος το ξαφνικό. Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ψύχρεμος, και το λέω βέβαια εκ του ασφαλού, γιατί όταν κάτι το περιμένει, α πούμε, δεν είναι αυτό το ξαφνικό που σε σοκάρει. Εννοείται ότι η απώλεια είναι απώλεια φυσικά, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώ μπορεί ένα άνθρωπο κάτι που δεν το περιμένει, αυτό το ξαφνικό, και α είναι και σε μεγάλη ηλικία, πώ μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά πρέπει για να μένετε κάτι, γιατί μου αρέσει πάντα να κρατάω την ουσία. Θέλω να είμαι ρεαλιστή, ακόμη και σε τέτοια πράγματα και α φαίνεται πεζό, είναι μέσα στη ζωή όταν κάτι είναι μέσα στη ζωή πρέπει να είμαστε ε, για κά με κάποιο τρόπο προετοιμασμένοι όσο γίνεται. Ο Γρηγόρη Αρναούτογλου σα πήρε. Με τον Γρηγόρη έχω μιλήσει δύο μέρε και θα τον πάρω τώρα που λες. Εγώ τελευταία ώρα μίλησα δύο-τρει μέρε, τότε ήταν στην αρχή και ήταν καλά τώρα. Mm. Εντάξει, ελπίζω να μην αφήσει κάτι και εγώ το πέρασα αυτό.